έχουμε vlog. Ήρθα, το έχετε καταλάβει ήδη και από τον τίτλο βέβαια, ήρθα στην Ισλανδία. Δεν έχω προγραμματίσει να κάνω τίποτα, δεν έχω μάθει πολλά πράγματα γιατί είμαι μόνος μου εδώ στην Ισλανδία. Ήρθα στην Ισλανδία γιατί εδώ στην Ισλανδία μένει ο Σπύρος. Γεια Σπύρο. Το θυμάστε το Σπύρο που πήγαμε πάει Βελιγράδι. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Όλο που έλεγες να έρθω, να έρθω. 6 χρόνια μετά το κατάφερα. Ήρθα. Ήρθε επιτέλους. 5 χρόνια μου πήρε να το καταφέρω για το Βελιγράδι, 6 χρόνια για την Ισλανδία. Καλά πάμε. Εσύ μένεις εδώ στην Ισλανδία, έτσι δουλεύεις κιόλας, ξέρεις τα πάντα. Πολλά. Θα με ξεναγήσεις και εμένα. Να είστε όλα πάντα. Θα τα συμπακτοποιήσεις όπως πρέπει. Και εγώ θα το δω και θα τα δείτε, παιδιά, να ξέρετε. Στο Ρέικιαβικ εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά να ξεκινήσουμε το ότι εγώ έφυγα βράδυ από τη Βιέννη και εδώ είναι έτσι κάπως μέρα. Πόσες ώρες κρατάει η μεσούρμη? Τώρα σε αυτή τη φάση γύρω στις 3-4 ώρες βαριά, η νύχτα. Η νύχτα, η μέρα και αν κοιτάξει πάνω, ακόμη δεν νύχτασε. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι έχει πάρα πολύ κρύο, γι' αυτό λέγεται και Iceland. Η χώρα του πάγου και της φωτιάς. Και της φωτιάς, γιατί και τα ηφαίστεια, θα τα δούμε όλα. Αυτή είναι η Χάρπα. 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 Κέντρο με δεξιός, με συνέδρια. Έχει μέσα χώρο μουσικής, είναι πολύ χώρος. Πολύ ωραίο σχεδιασμό έχει. Κάτι έχει κάτι φώτα που κάνουν έτσι, ναι. Μετά το αεροδρόμιο πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και πήραμε κάποια πράγματα έτσι για να έχουμε να πάμε. Πήρα και εγώ κάποια snack για να κάνουμε ένα βίντεο που δοκιμάσουμε snack, το οποίο το έχετε ήδη δει, γιατί το ανέβασα πιο πριν. Τι πήραμε, Σπύρο, να φάμε εδώ πέρα? Το σούπερ μάρκετ. Γρήγορα πράγματα. Περιψημένες πίτσες, ψωμί για τοστ, έπιπλα. Θα κάνουμε και πολλά χιλιόμετρα αύριο μεθαύριο, να είμαστε λίγο οργανωμένοι. Πάμε, γιατί αύριο έχουμε... Θα κάνουμε το πρώτο tour που λέγεται Golden Circle. Αύριο θα κάνουμε το πρώτο tour που το κάνει κάθε τουρίστας εδώ. Το ξέρεις εσύ, όποτε το πας. Και θα πάρουμε κάποια πράγματα μαζί μας για να φάμε. Γιατί γενικά είναι πολλά χιλιόμετρα, πολλές ώρες. Καληνύχτα και τα λέμε αύριο το βράδυ. Καλημέρα από το Reykjavik. Είμαι εδώ στο σπίτι του Σπύρου, με το υπέροχο διαμπερές διαμέρισμά του. Κοιτάξτε εδώ, είναι αυτό το παράθυρο που βλέπεις εδώ πέρα έξω, τα δέντρα και τον ουρανό. Πολύ ωραίο φωτεινό δωμάτιο το καθιστικό. Και έχει κάνει και ο Σπύρος εδώ. Καλημέρα, Σπύρο. Έχεις κάνει εδώ τα στάκια να φάμε για πρωινό, γιατί έχουμε μεγάλη μέρα σήμερα. Πολλά τα χιλιόμετρα, να είμαστε λίγο έτοιμοι. Δεν έχει παντού για να φάμε. Ναι, για να δούμε τα στάκια εδώ πέρα. Έχεις και μια τηλεόραση εδώ πέρα. Ξέρεις που με εστιάζει. Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει, φάγαμε, ετοιμαστήκαμε και τώρα είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για τον Golden Circle. Για τον Golden Circle, έτσι με δύο λόγια γρήγορα τι περιλαμβάνει. Θα ξεκινήσουμε από το Εθνικό Πάρκο, λέγεται Þingvellir. Πάμε, θα σου δείξω τη διάσταση μεταξύ των δύο υπήρων, τις τεκτονικές πλάκες. Α, εκεί πέρα που είναι... Ναι, που σκίστηκαν οι δύο ήπειροι, η Ευρασιατική πλάκα και... Καγορίστηκαν. Και πόσο έχει κενό, θα το δούμε. Θα το δεις, θα το δεις. Θα ξεκινήσουμε από εκεί, θα πάμε στους Πίδακες, στον Γκέισιρ, στον Βούτλφος, σε ένα καταράκτη, στον Κέριθ, στον κρατήρα Κέριθ. Κρατήρας, ηφαίστεια, καταράκτες, διαχωρισμός πλακών, επίρων, τι γίνεται. Μου είπες να βάλω και... Και ποτάκι, και ποτάκι, ναι. Θα περπατήσουμε σε νερά, σε νερά, σε λάσπες. Αυτή η Σπύρο λίμνη τι είναι? Αυτή η λίμνη ονομάζεται την Kvalavatn. Είναι η λίμνη δίπλα από το Εθνικό Πάρκο, που το έχουμε στο Εθνικό Πάρκο. Μια από τις μεγαλύτερες της Ισλανδίας, αν όχι μεγαλύτερη. Φτάσαμε στο Εθνικό Πάρκο. Στο Εθνικό Πάρκο. Έχει κάποια πετρώματα εδώ πέρα. Εδώ είναι που κάνουν τις μάχες στο Game of Thrones. Όχι, εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε εκεί. Εδώ θα πας μεθαύριο. Εδώ είναι παγετό άμεσο. Εμείς είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Είναι το η λίμνη που σου έδειξε μεγαλύτερη. Και εδώ πάμε και να δούμε τη θέα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, τι λίμνες, τι γεωγραφικό τέτοιο είναι αυτό.
πέτρες που βλέπεις αριστερά, ναι, που έχουν αυτή τη διαμόρφωση, στην ουσία αυτή είναι μια αρχιτονική πλάκα. Όπως βλέπεις έτσι σκισμένες, όπως είναι. Ναι. Τα πιο πέρα, όταν θα οδηγήσουμε, θα σου δείξω που είναι η άλλη πλευρά. Εδώ έγινε η μάχη. Το δρομάκι. Η μάχη είναι στο Game of Thrones. Τα άσπρα τα σπιτάκια τα βλέπεις, το εξωγικό του πρωθυπουργού της Ισλανδίας. Άστο, καλά εδώ, έβαλες στο ελληνικό πάρκο. Βέβαια, ο κόσμος πηγαίνει σαν να μην σημαίνει τίποτα. Ναι, ζεστάθηκα, δεν κρυώνω. Και εδώ φαίνεται καλύτερα η τεκτονική πλάκα, ε. Να που είδαμε και το Εθνικό Πάρκο και την τεκτονική πλάκα εδώ πέρα, φεύγουμε και πάμε στο κούτελ. Στο πιο... Κούτλφος. Ωραία. Στο κούτλφος. Τι είναι εκεί? Ένας καταράκτης. Ένας καταράκτης. Κούτλφος στην ουσία σημαίνει χρυσός καταράκτης. Ακριβώς μπροστά μας εδώ είναι η άλλη πλευρά της τεκτονικής πλάκας. Το βλέπεις πως είναι και φτιαγμένο το έδαφος στο σκίσιμο. Ναι. Αν δεις, συνεχίζει αριστερά μέχρι όσο φτάνει το μάτι σου. Είναι όπου το φόρισμα μεταξύ των δύο επίρων. Φαίνεται από το πέντρωμα που είναι ίδιο. Στην ουσία είναι η άλλη πλευρά από αυτό που ήμασταν πριν. Που είναι εκεί, ναι, μετά τη λίμνια εκεί. Ναι. Α, να φαίνεται, να το. Βλέπετε αυτήν έτσι την πρασινάδα που είναι πάνω σε αυτά τα φυστιακά πετρώματα. Πώς λέγεται αυτό, Σπύρο? Ονομάζεται Μος. Μος. Και την περίοδο Μάιο-Ιούνιο γενικώς απαγορεύεται να το πατήσεις. Είναι προστατευμένο, αν σε δει αστυνομία να το πατάς, πληρώνεις πρόστιμο. Μάιο και Ιούνιο ειδικά απαγορεύεται να πατήσεις επάνω, γιατί υπάρχει ένα πουλί το οποίο ταξιδεύει στην Ισλανδία, γεννάει. Ονομάζεται Moss Bird. Αν πας από πάνω και δεις την πρασινάδα με το πουλί, δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι ποιο. Σταματήσαμε για να το δούμε αυτό εδώ πέρα. Άμα το ακουμπήσεις, το καταλαβαίνεις. Α, ναι. Ήδη παρανόμησες, ναι. Πάμε. Άμα παρανόμησα, θα με πάω μέσα, πάμε. Σε αυτό εδώ το σημείο, το καλό με τη Ισλανδία, ξέρεις τι φυτρώνει, τι είναι το καλό. Τι φυτρώνει? Τίποτα. Σε λίγο θα πάμε στο σημείο που σου είπα, στο Φοντάνα, το ξενοδοχείο, όπου είναι το υπέδαφος, είναι το χώμα που είναι ζεστό. Και πάλι στα παλιά χρόνια, να το πούμε έτσι, οι άνθρωποι φτιάχνανε ψωμί. Τυλίγανε το ψωμί, το ζυμάρι, ζυμώνανε και το τυλίγανε μέσα σε ένα χαρτί. Και το χαρτί αυτό το θάβανε κάτω και μετά από 24 ώρες είχαν έτοιμο ψωμί. Αν είμαστε τυχεροί, ίσως υπάρχουν κάποιοι που φτιάχνουν ψωμί τη στιγμή αυτή. Θα το δεις στο βουνό που θα είναι θαμένο. Ξενοδοχείο Φοντάνα. Να, παιδιά, αυτό που σας λέγαμε. Βγαίνει δηλαδή ζεστό ατμός από το έδαφος. Εδώ μέσα έχει ψωμί. Εδώ μέσα έχει ψωμί. Το έχουν θαμένο γιατί κάτω το νερό που βλέπεις είναι ζεστό. Το αφήνουν, έχουν θάψει το ψωμί με το χώμα. Μετά από 24 ώρες το ξεθάβουν και το ψωμί είναι έτοιμο για να το φας. Πάμα. Που βλέπεις να έχει τις σαλίδες στο νερό σημαίνει ότι είναι 100 βαθμούς βράζει. Δεν τα φοβάς. Ναι. Εδώ παράδειγμα που βλέπεις. Αν τα κουμπήσεις, το νερό είναι ζεστό. Να τα κουμπήσω. Ναι, ναι, πάρε την κέρδισσα της. Κάτσε να δω πόσο ζεστό είναι. Για ζεστό. Βάλε την κέρδισσα. Α, ναι! Ζεστό! Ζεστό, ενώ έχει παγωνιά. Ανοίξει το ξενοδοχείο, αν δει ο κόσμος κατεβαίνει κάτω και μπαίνει στο νερό. Είναι με τα μαγιό του. Εδώ πέρα το νερό βράζει, εδώ δεν αφουτάζει. Το έχει κάτω βαθμίσει το νερό. Απίστευτο έτσι. Πάνε και εδώ θα ψάξουν το σπίτι. Είναι αυτό το μέρος τώρα που είναι εδώ αυτά τα άλογα, τα οποία λέει παίρνεις τροφή από εδώ, horse candy for sale. Μπορείς να τα ταΐσεις μόνο από αυτά εδώ που θα πάρεις. Ρίχνεις εδώ μέσα τα κέρματα, παίρνεις τροφή και
Πάμε να το ταΐσουμε. Θες να δώσεις το πρώτο? Ναι, πού το έτσι το δίνω? Στόμα, ναι. Κάνεις έτσι το χέρι, πάρε ένα. Κάνεις έτσι το χέρι. Έτσι από το στόμα, τι λες ρε εσύ, πας καλά. Κανόνισε με βαγκό στο χέρι, όχι, είσαι σκέτα. Σίγουρο. Θα πάμε και στα άλλα. Α, ναι, και στα άλλα. Πέρα. Πρόσεξε, γιατί αυτό το βλέπω λίγο αγριεγμένο. Περιμένω το πιο κοντά. Εντάξει. Καλά, οι πιστάλογα είναι λίγο διαφορετικά εδώ τα δικά τους, ε. Είναι πιο... Τι να το πιο, πιο κοντά. Είναι πιο, ναι, κοντά, δεν έχουν τα ψηλά. Αλλά πολλοί μπερδεύονται και τα λένε πόνι. Άμα πεις στους Ισλανδούς ότι τα λουγά τους είναι πόνι, προσβάλλονται. Ναι, όχι, δεν είναι πόνι. Είναι μεγάλο, και εδώ μεγάλο κεφάλι, μεγάλη κοιλιά. Αλλά απλά τα πόδια είναι λίγο κοντά. Και τόσο και αυτό. Ναι. Έλα. Έλα και βλέπετε αυτό το στρόγγυλο που είναι σαν ιγκλού? Είναι ξενοδοχείο, είναι bubble hotel. Είναι έρθει χειμώνα εδώ, έχει τζάμια παντού. Μπορεί να κοιμάσαι και να κοιμάσαι και να έχει πάνω στο Βόρειο Έλλας. Μήπως το είδα σε ένα βίντεο ένας YouTuber ξένος που το έχει κάνει. Τώρα ήρθαμε στο κρατήρα Κέρι. Στο κρατήρα Κέρι. Για τον κρατήρα Κέρι. Ένα κρατήρα ο οποίο πρέπει να είναι γύρω στα 4.000 χρόνια. 4.000 χρόνια. Εμφανίστηκε. Κρατήρα ηφαιστείου ανενεργού που μέσα έχει νερό. Το νερό έχει βάθος από 7 μέχρι 14 μέτρα. Συνήθως 14 είναι το καλοκαίρι, γιατί και δεν φεύγει ποτέ το νερό λόγω του πάγου και του κρύου. Περπατάμε γύρω, θες. Μία φορά έχει κάνει συναυλία η Björk εδώ πέρα, την ξέρεις, την Björk. Ναι, ναι. Και έχουμε στείλει να είναι τραγουδίστρια. Α, ναι, από την Ισλανδία είναι. Και ήρθε εδώ. Δεν ξέρω πώς στήθηκε όλο το σκηνικό και είχε γύρω. Έχει λίγο κρύο. Φυσάει. Πω πω. Εδώ είναι το υψηλότερο σημείο. Αυτά ξεκινάνε από εδώ και είναι σχεδιασμένα να πάνε μόνο στον παγετώνα. Ω, τούμπα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα, πώς που είπαμε, όπως λες, Fürstenfunker. Το γράφει εκεί πέρα, διάβασέ το. Α, ναι. Gutelfoss. Gutelfoss. Εδώ που είναι οι καταράκτες. Είπες, θα κατεβούμε κάτω. Θα κατέβουμε κάτω να περπατήσουμε μέχρι το καταράκτη, αξίζει να το δεις. Απλά να είσαι λίγο έτοιμος για να βραχείς, ρε παιδί μου. Αυτά που βλέπεις μπροστά δεν είναι ατμή, είναι νερό. Θα βραχούμε. Είναι από το σκάσιμο του καταράκτη, αλλά αξίζει. Θα περπατήσουμε μέχρι το καταράκτη, θα πάμε. Ωμαν, τι λες τώρα, α, δεν μου τα έπεσε αυτά. Ωχ,
παιδιά, κοιτάξτε, σοκ, έτσι. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο καταλάκτη από κοντά. Ω, και εδώ πέρα κάτω έχει. Κούιπερ Φόλς στην ουσία σημαίνει χρυσός καταράκτης. Χρυσός! Ναι. Ο μύθος και καλά λέει δύο ιστορίες υπάρχουν. Το ένα λέει ότι όταν έρχεσαι από μακριά και ο καιρός είναι λίγο καλός, το νερό που φαίνεται έτσι ψυχάλες, δημιουργούν ένα στρόγγυλο ουράνιο τόξο. Και λένε ότι πήρε το όνομά του από εκεί. Αλλά η ιστορία λέει ότι υπήρχε παλιά ένας αγρότης ο οποίος έμενε εδώ κοντά και επειδή του άρεσε όλο αυτό, ήταν πολύ πλούσιος. Και πέταξε μέσα στο νερό ένα κουτί με χρυσό για να κατοχυρώσει την περιοχή για να μην μπορέσει κάποιος άλλος αργότερα να το αγοράσει εις βάρος της οικογένειάς του. Και ίσως πήρε το όνομά του από αυτό που πληθώς ότι έχει πετάξει χρυσό μέσα. Για να το κατοχυρώσει. Ωραίο. Πάμε στο μονοπάτι γιατί από ό,τι βλέπετε εκεί πέρα θα πάμε πολύ κοντά, θα πάμε εκεί πέρα που είναι άλλο. Πλησιάζουμε. Πάμε και πάνω. Όχι, το δεξί, όντως βρεχόμαστε εδώ πέρα. Όχι, τα βραχίνει η κάμερα και δεν είναι και αδιάβροχη. Ανεβούμε εδώ πέρα πάνω τώρα, πατώντας πάνω στα πετρώματα. Ωπα, να το! Σοκ! Απίστευτο! Ήρθαμε να κάνουμε μια στάση εδώ να φάμε στο γευσίρ. Στο γευσίρ, δεν είναι. Και γευσίρ. Και γευσίρ, γιατί με λέει μάμψη και το έλεγα γευσίρ και πριν. Λοιπόν, η δεξιά πλευρά έχει ωραία σούπα, η αριστερή πλευρά έχει ωραία μπέργκερ. Διαλέγεις και παίρνεις. Ωραία, πάμε για μπέργκερ. Γιατί σούπα είμαστε να φάμε αύριο. Πάμε να κεράσεις. Ναι, κερνάω εγώ. Ναι. Εδώ μήπως είναι η σούπα. Ωχ, τι είναι αυτό. Καλά, δεν είναι πολύ μεγάλο. Τι έχει να διαλέξουμε. Burger and fries θα σου πω την εγώ. Burger and fries, το δει ότι είναι vegetarian, όχι σε chips, όχι. Burger and fries. Burger and fries. Πόσο είναι αυτή η τιμή, 2.980. Τζάπα για σένα, γι' αυτό και να ζει, 20 ευρώ το ένα. Τα ψήνουνε τώρα τα burger, θα ετοιμάσουμε. Πήραμε εδώ τα burger, ωραία και Coca-Cola. Πόσο κάνανε αυτά. Φινά σου βγήκαν, φινά. Λοιπόν, παιδιά, να δείτε διαφορά, παιδιά. Τώρα, αυτή είναι η απόδειξη, αλλά θα το δείτε καλύτερα το τέτοιο. Δύο μπέργκερ έτσι, που δεν μπορείτε να τα πεις και μεγάλα, είναι μικρά κανονικά. Και οι δύο κοκακόλες, θα το δούμε εδώ στη Revolut, που πλήρωσα 45,85 ευρώ. Αυτά, καλή μας όρεξη. Πάμε τώρα στο Γκέιζιρ. Εκεί στο βάθος, Σπύρο, είναι η μεγάλη... Είναι το δεύτερο μεγάλο, το μεγάλο είναι ανενεργό εδώ και μερικά χρόνια. Το Γκέιζιρ είναι hot spring και στην ουσία κάθε 5 με 10 λεπτά σκάει το νερό προς τα έξω.
μετά ξαναγίνεται το ίδιο πράγμα. Πετάγεται προ τα πάνω, ναι, για να πάμε να το δω. Πόσα μέτρα μπορεί να πετάξει. Τι τώρα, αυτό τώρα που υποτίθεται είναι και το μεγαλύτερο, γιατί δεν υπάρχει άλλο, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 30. Και κάθε πότε. Κάθε 5 λεπτά. Οπότε θα το προγράψω. Εδώ είναι. Βλέπετε, όλοι περιμένουν εδώ με αγωνία πότε θα πεταχτεί. Πότε τώρα είναι να πεταχτεί. Ωραία. Πάμε όσο πιο κοντά γίνεται. Γιατί σιγά σιγά πέφτει σήμερα. Α, σε προετοιμάζεται όλα. Όπα. Ω. Α, τόσο πολύ. Ναι. Η ώρα είναι 10 παρά τέταρτο. Να ξενυχτήσουμε. Και βγαίνουμε έξω για να πιούμε κάτι στην. Τι θα πιούμε, θα πει ποτέ. Είναι νυχτερινή ζωή τη Ισλανδία. Και είναι ακόμα μέρα, έτσι που δεν ξέρω τι φάση. Πήραμε λεωφορείο για να πάμε κάτω στο κέντρο. Στο Ρέκεβε, γιατί. Πες μου, γιατί. Να μπορέσουμε να φύγουμε για να φτώσουμε έναν άνθρωπο. Γιατί στην Ισλανδία το όριο στο Στοκχολμό είναι 0. Απαγορεύεται δηλαδή έστω και ένα που δεν έχει. Και να κάνουμε και μια βόλτα και να περάσουμε και από το Λουμπά σου. Να το βάζει μα πύρο να δούμε. Να δοκιμάσει ο όρο του εκδομάδα. Εδώ είναι μια πλατεία. Εδώ είναι η κεντρική του πλατεία. Ναι. Όπου όταν ο καιρός είναι καλός. Γίνονται εκδηλώσεις. Όχι, γεμίζει μηχανές εδώ πέρα γιατί βγαίνουν μηχανόδι. Ναι. Και τα Χριστούγεννα στείνεται ένα. Δέντρο. Όχι δέντρο. Καλά, στολίζεται όλο το Reykjavik. Τα Χριστούγεννα βάζουν ένα. Πώς το λένε, ice skating. Α, πίστα από αγωδρόμιο, ναι. Τι έχει εδώ, γέφυρα γυάλινη. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμοι όλο αυτό έρχεται κόσμο. Και ξαπλώνει στο γρασίδι για να δεις τα πήγαινα να βρεις. Εδώ αυτός ο δρόμος τι είναι, ουράνιο τόξο. Το επωνομαζόμενος Rainbow Street. Rainbow Street. Να. Α, και στο βάθος είναι η εκκλησία η γνωστή, η επιβλητική. Ξέρεις να την πεις. Όχι. Πώς λέει. Κυρκιά. Πώς, what. Χάτ κλείνουμε κυρκιά. Θα πάμε τώρα ή αύριο εκεί. Τώρα είναι κλειστή, θα πάμε αύριο. Αύριο. Και ελπίζω να καταφέρουμε να ανέβουμε τέρμα πάνω να δεις τη θέα του Ρέγκεβικ πάνω. Ανεβαίνεις και πάνω εκεί. Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό εδώ το είναι σαν θερμοκήπιο. Είναι μέρος του μαγαζιού. Α, ωραία. Καφέ του χειμώνα, εδώ πέρα έχει ζέστη. Χιόνι και μέσα έγινε. Και, και εδώ στη γωνία είναι το Κίκι. Βλέπεις. Αυτό. Ναι. Αυτό που είπες ότι είναι gay bar. Ναι, ναι. Queer bar, ναι. Πολλά παντίνια βλέπω εδώ. Μάλλον έτσι θα γυρίσουμε σπίτι μετά. Και καθώς προχωράμε, βλέπουμε εδώ το Λουκουμά, το μαγαζί του Σπύρου. Όχι για να το διαφημίσω, αλλά να έρθετε, παιδιά. Ναι, καλά, άμα έρθετε στο Reykjavik, οπωσδήποτε το σκεφτείτε. Είναι στο κεντρικό το δρόμο εδώ αυτόν. Ναι. Έτσι, εδώ προς τα πάνω, που ακόμα συνεχίζουν και πιο κάτω τα μαγαζιά. Είναι όλο αυτός ο πεζόδρομος. Ναι, ναι, όλος ο δρόμος. Κεντρικός. Και τώρα πλησιάζουμε στο Λουκουμά. Ο Λουκουμάς. Λουκουμάδες εδώ πέρα. Το μαγαζί σου να έρθω. Τι γίνεται. Με το δεξί μπήκα. Γεια σας. Τι κάνετε. Γεια σας. Γεια. Κάτσε προκάφερε. Τι κάνεις. Καλά, μια χαρά. Κάνουμε και βίντεο vlog εδώ. Πώς περνάω στην Ισλανδία. Με γύρισε ο Σπύρο σήμερα. Φύγαμε. Σε καταράκτες φύγαμε. Α, Σπύρο, τι βλέπω εδώ, για έλα εδώ δίπλα. Ποιος την έκανε αυτή. Είναι η κοπέλα, πού ήταν. Η Μάρτα, μια κοπέλα, μια Πολωνία εδώ πέρα. Ο Σπύρος. Α, ναι, πως το είχε κάνει και το είχε στείλει, νομίζω. Ναι, αυτή τα έκανε και εκείνο ο Βασίλης. Δύο μήνες. Α, ναι, και εδώ είναι ο Βασίλης.
το κάνω σε αδύνατο. Από δύο μήνες. Και έχετε και παγωτά εδώ. Και τους λουκουμάδες εδώ με τη μηχανή που τους φάει στο λάδι. Και έχετε και ζεστή εκεί. Σοκολάτα και κρέμα. Ζεστή σοκολάτα από το έργο. Α, ναι, και καφέ. Κρέμα και καφέ. Α, και τα toppings, για να δούμε τα toppings. Αυτό είναι και τα... sneakers και... Αυτό είναι ένα από τα best seller μας. Ναι, ναι, αυτό είναι λέω. Το λέμε Φεραίρο. Και εδώ κάνουν σε ωραία καθίσματα ή διαλέξει. Βάζει τη σύμβη εδώ στο μηχάνημα. Ναι, έτοιμοι λουκουμάδες, πεντανόστι που φαίνονται και θα δοκιμάσω τώρα. Δοκιμάζω τους λουκουμάδες σου. Βεβαίως. Παίρνω αυτό που είναι και καραμέλα. Όλα χειροποίητα. Αυτό που τρως είναι βανίλια με salted caramel. Salted caramel, πω πω. Έκρηξη γεύσης. Ναι. Πω πω πολύ ωραία. Και το άλλο μισό είναι το Ferrero. Ωραίο. Ναι. Είναι κράτς αυτό. Πω, όχι, το salted caramel και όλα, πέρα και το φορέρο. Το συνιστεί στο κοινό σου να έρθει. Το συνιστώ με τα χέρια, παιδιά. Όταν έρθετε οπωσδήποτε εδώ. Πού πας. Ήρθαμε σε ένα μπαρ και ο Σπύρος, εσύ τι πήρες? Gin με Sprite. Gin με Sprite και εγώ πήρα... Ginger beer. Ginger beer. Τι είναι αυτό που πήρα? Λέγεται τζιτζιμπίρα στα ελληνικά. Τζιμπίρα. Δεν έχει αλκοόλ. Όχι, όχι. Ωραία. Κάτσε να δοκιμάσω για να σου πω πώς είναι. Καλό, περίεργο, ωραίο, διαφορετικό. Τι γίνεται? Κάτι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα. Κάτι γίνεται εδώ στο μαγαζί. Φασαρία. Πήραμε εδώ σκούτερ για να γυρίσουμε, για να μυρίσουμε το λεωφορείο. Το όλοι είναι ότι πιο κοντινό μπορώ να έχω σε κανείς στην Ισλανδία. Και πάμε ευθεία για το σπίτι. Προχώρα μπροστά. Πάμε. Κρυώνω! Σε ακολουθώ! Έρχεται αυτοκίνητο! Όχι! Πού πάω!